Πρόγραμμα του Συνδυασμού Νέα Ιατρική Πορεία για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας. Η παράταξή μας είναι ανεξάρτητη από κόμματα και δεν διαχωρίζει τους ιατρούς σε νοσοκομιακούς, ιδιώτες, αγροτικούς, ειδικευωμένους, συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ ή μη. Πιστεύουμε ότι το Ιατρικό Σώμα και ο εκφραστής του, που είναι ο Ιατρικός Συλλόγος Κέρκυρας, θα πρέπει ενωμένο να συνεχίσει στηρίζοντας τη λειτουργία του σε πνεύμα συναδελφικότητας, καλή συνεργασία, ευγενούς άμυλας για να προσφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα στην προσφορά του μέγιστου αγαθού της υγείας. Για το λόγο αυτό, ο συνδυασμός μας παρουσιάζει επίσημα τις προτάσεις του στα βασικά θέματα που απασχολούν το ιατρικό κλάδο και κατ' επέκταση στην κοινωνία μας και δεσμεύεται για την προώθησή τους. Οι θέσεις μας για την αντιμετώπιση προβλημάτων του νοσοκομείου μας. Κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων βάσει οργανογράμματος του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Άμεση προκήρυξη των άγνων θέσεων στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική που στην παρούσα κατάσταση είναι τα τμήματα που πάσχουν περισσότερο. Αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης του ανθρώπινου δυναμικού με αποφυγή λύσεων τύπου «εντέλεστε». Άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων των περιφερειακών κέντρων υγείας, άμεση συμμετοχή όλων των φορέων, όπως η Δήμη Κέρκυρας και η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, στα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια που θα πρέπει να δοθούν ιδιαίτερα προς τους νέους ιατρούς. Ένταξη των υγειονομικών ιατρών νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, διακοπού της συνεχούς αποδυνάμισης των περιφερειακών κέντρων υγείας με τη μετακίνηση γενικών ιατρών προς το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για την κάλυψη εφημεριών του, που έχει σαν αποτέλεσμα αποδυνάμιση του θεσμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου με εκλεγμένο μέλος του στο ΔΟΥΣΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου με ενεργή συμμετοχή. Λοιπές θέσεις για τον ιατρικό κλάδο. Έμπρακτη στήριξη των ιατρών ειδικευωμένων, παρακολουθώντας το βαθμό εκπαίδευσή τους στο νοσοκομείο, καθώς και επίσης των ειδικευμένων διεκδικώντας καλές συνθήκες εργασίας, ίση κατανομή αδειών, ρεπό μετά τις εφημερίες και έγκαιρη αποπληρωμή οφειλών από εφημερίες. Λόγω της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης θα υπάρξει μείωση της ετήσιας συνδρομής του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας με μορφή έκπτωσης για την έγκαιρη αποπληρωμή οφειλών. Ενίσχυση με συνεχούς εκπαίδευση των μελών του Ιατρικού Συλλόγου με σεμινάρια υπό την αιγίδα του Συλλόγου ALS, ELS, BLS και ATLS με πιστοποίηση και μοριοδότηση, καθώς επίσης ημερίδες και συνέδρια βασικών ειδικοτήτων χειρουργικού και παθολογικού τομέα στην Κέρκυρα. Επίσης, θα γίνει η προσπάθεια κάλυψης των ιατρικών αναγκών του νησιού μας με καθημερινή λίστα εφημεριών ιδιωτών ιατρών όλων των συναδέλφων που επιθυμούν. Σχετική ανάρτηση θα υπάρχει στο site του Συλλόγου, καθώς επίσης και ηχογραφημένο μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο. Η νομική υπηρεσία του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας θα είναι στις υπηρεσίες όλων των μελών του για οποιαδήποτε ενημέρωση και καθοδήγηση. Θα υπάρχει ουσιαστική στήριξη σε περιπτώσεις δικαστικών διαμαχών κατά των μελών μας συναδέλφων για ιατρική ασφάλεια και για malpractice. Επίσης, θα υπάρχει στήριξη προς τους συναδέλφους σε περιπτώσεις απειλές τους, φαινόμενα bullying κατά τη διάρκεια των εφημεριών τους. Θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ώστε να μειωθεί ή να καταργηθεί, αν τα καταφέρουμε, το clawback και το rebate για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Τέλος, κλείνοντας, θα αγωνιστούμε έτσι ώστε το ιατρικό επάγγελμα να κερδίσει ξανά το κύρος και την αξιοπρέπεια που του αξίζει. Υποψήφοι της νέας ιατρικής πορείας, Αυγούστης Νικόλαος παιδίατρος, Δουίτσης Ευάγγελος χειρουργός, Δουμαράπης Ευγένιος παθολόγος, Δραγανίγος Αντώνιος καρδιολόγος, Καλούδη Αλεξάνδρα οικογενειακή γιατρός, Καρδάκης Σπυρίδων γυναικολόγος, Λιβαδιώτης Αντώνιος ορθοπαιδικός, Ματζούκος Αλέξης νευρολόγος, Ματζούκος Δημήτριος βιοπαθολόγος, Μάστορας Σπυρίδων ορθοπαιδικός,
Πιάνκη Σταμάτης, γενικός γιατρός. Πουλής Αλέξανδρος, παθολόγος. Προβατάς Ιωάννης, γενικός γιατρός. Και Σιμόπουλος Ανδρέας, ακτινοδιαγνώστης.